Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, τι γελάς, τι γελάς. Είναι αλήθεια λέω. Είναι αλήθεια λέω. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι είναι από το δίκτυο «Δεν μου φέρεις Κατερίνα χαρτί» και δεν μπορώ να πω τον πλήρη τίτλο τώρα. Δεν το θυμάμαι. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο τίτλος του Θέμη Μπάγκα. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε, Θέμη μου, ότι μπορεί να βοηθά συνεχώς τους ανθρώπους που έχουν θέματα με τα ακίνητά τους, να βρίσκεις ακίνητα, να συμβουλεύεις ως σύμβουλος ακινήτων ανθρώπους που θέλουν να επενδύσουν στα ακίνητα. Αλλά πώς λέγεται ο τίτλος, πρέπει να τον πούμε. Θεωρώ θα κάνει πλατή τώρα, περίμενε. Το γράφει πλατή. Γράφει τώρα, Κατερίνα. Λοιπόν, πέραν όμως του τίτλου, η ουσία είναι μία. Ότι και η ερώτηση που έρχεται αυτές τις ημέρες που διανύουμε, τις αρκετές των μνημονίων, είναι ακίνητα και επένδυση, ακίνητα και εισόδημα. Ακίνητα, μπορούν να φέρουν τα ακίνητα εισόδημα, μπορεί να είναι επένδυση στις μέρες μας. Πολλοί τα λένε βαρύδια. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι κάθε χρόνο πολλοί και περισσότεροι παραδίδουν τα κλειδιά στην εφορία ή δεν κάνουν αποδοχή κληρονομιάς. Αυτό σημαίνει ότι. Σημαίνει ότι ισχύει αυτό. Είναι τα κίνητα επένδυση ή που έχουμε περάσει σε άλλο στάδιο. Δεν είναι. Τα κίνητα είναι επένδυση. Πρώτα απ' όλα, τα κίνητα που βλέπουμε γύρω μας δεν είναι απλά τούβλα. Είναι επενδυμένα κεφάλαια. Mm-hmm. Αυτό που καταλάβουμε όλοι μας. Ο τρόπος που σκέφτεσαι. Δεύτερο βασικό στοιχείο. Όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, παίζει ρόλο πού είναι το ακίνητο και τι χρήση έχει το ακίνητο. Είναι δύο βασικά στοιχεία αυτά. Είδαμε το εξής, είδαμε περιοχές στο νομό Αττικής για κατά κύριο λόγο στο κύριο της Αθήνας, που στο παρελθόν ήταν περιοχές οι οποίες δεν είχαν επενδυτικό ενδιαφέρον, περιοχές οι οποίες πραγματικά ήταν πάρα πολύ φτηνές, και είδαμε ότι ενώ εν μέσω οικονομικής κρίσης, μέσα στην τετραετία αυτή, απέκτησαν πραγματικά μεγάλες αξίες, αξίες που πολλές φορές επηρέασαν ακόμα και τις αντικειμενικές αξίες. Κατά τη διαδικασία ρύθμιση των νέων αντικειμενικών αξιών, αυτές οι περιοχές αποτέλεσαν, αποτέλεσαν περιοχές οι οποίες ήταν ο λόγος που αυξήθηκαν αντικειμενικές αξίες. Μάλιστα. Θα ξαναπώ πάλι το εξής. Μιλάμε σε όλο το Κουκάκι. Πολύ ωραία περιοχή, την έχουν πολύ διαφημίσει όλοι. Η πέμπτη δημοφιλέστερη περιοχή για βαϊχρόνια μίσθωση στον κόσμο. Μια περιοχή η οποία έχει περίπου 1.700 με 1.800 ακίνητα σε βαϊχρόνια μίσθωση. Μια περιοχή που ενώ ο ιδιοκτήτης έπαιρνε μέσω όρο 400 ευρώ μηνύο μίσθωμα, πλέον έχουν φτάσει στα 808 κατά μέσο όρο, μέσω βαϊχρόνιων μισθώσεων. Θα πω το εξής όμως. Ότι επηρεάστηκαν όμως και οι γύρω περιοχές, δηλαδή ο νέος κόσμος, μια περιοχή η οποία δεν ήταν ποτέ μια περιοχή πρωτοκλασάτη. Να το πούμε διαφορετικά, άμα σε επιτρέπετε αυτή η έκφραση. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι ο νέος κόσμος, μια περιοχή που δεν ήταν πρωτοκλασάτη, λόγω του τραμ, λόγω του μετρό, λόγω ότι συνορεύει σε ένα σημείο με το Κουκάκι ακριβώς, και λόγω της κοντινής απόστασης από το κέντρο της Αθήνας, αυτή τη στιγμή ο νέος κόσμος θεωρείται μια περιοχή όπου υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον. Μάλιστα. Και όσα ακίνητα βλέπουν την Ακρόπολη ή είναι πλησίων του μετρό και του τραμ, έχουν πολύ μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον και δίνουν πολύ καλές αποδόσεις. Επισήμανε σε Θέμη Μπάκα ένα σημείο της πόλης μας όπου πλέον υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον που δεν υπήρχε, που είναι σημαντικό. Υπάρχει κάτι το αντίστροφο, δηλαδή υπάρχει ένα σημείο της Αθήνας το οποίο ενώ κάποτε έσφιζε από οικονομική ζωή και ήταν ψηλά τα ενίκια και υψηλή αξία και τώρα δεν είναι. Ακριβώς, τα βόρεια πρόσθετα του νομού Αττικής. Τα βόρεια πρόσθετα. Ναι, ποιος υπόστευε από αυτή τη στιγμή ότι η Κηφισιά θα έχει μια σταθερότητα με πτωτική τάση συνεχόμενα, ότι αυτή τη στιγμή τα βόρεια προάστια βλέπουμε ότι τιμές πόλης των ακινήτων έχουν παραμείνει σε επίπεδα κρίσης. Δηλαδή, επίπεδα του 2009-2010, σε αντίθεση με τα νότια προάστια και το κέντρο της Αθήνας, όπου έχουν αυξητικές τάσεις. Περιοχή πάλι η οποία στο παρελθόν ήταν μια περιοχή η οποία δεν δίναμε σημασία, ήταν ο βοτανικός. Που θα πει ο κεραμικός, δηλαδή περιοχές οι οποίες δεν τις κοιτούσαμε στο παρελθόν. Και λέμε αυτή τη στιγμή ότι σε ακραίες περιπτώσεις, σε ακραία φαινόμενα, μέσω βαϊχρόνιων μισθώσεων, ένα ακίνητο μπορεί να στοιχίζει και 6 και 7 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Δηλαδή, ένα σπίτι στο βοτανικό 100 τετραγωνικά μέτρα μπορεί να στοιχίζει και 700 ευρώ. Το γκάζι στο παρελθόν, αν σκεφτεί κάποιο τον γκάζι, πώ αλλάζουν οι περιοχές. Το γκάζι στην εποχή του 1950 και το 60 γυριζόντουσαν οι ταινίες κινηματογραφικές του πολέμου. Ναι. Αλλά και η Βουλιουκλέα, γιατί βλέπουμε τις ταινίες που βλέπει αυτή τη στιγμή ο κόσμος, είναι στην περιοχή στον Γκάζι. Δηλαδή αυτά τα σπίτια που βλέπουμε στον Γκάζι. Είναι η πλατεία στον Γκάζι.
εκεί που έχει βγει το μετρό. Και λέει μου αφήσει με τον γκάζ που έχει γίνει ένα καλλιτεχνικό στέκι, μια καλλιτεχνική περιοχή, μια περιοχή η οποία δεν βρίσκει εύκολα σπίτι, πολλά loft σε ακίνητα. Κατά ταυτόχρονα βλέπουμε ότι σιγά σιγά αλλάζει και η διαδικασία όλη χρήση των ακινήτων. Βλέπουμε στην Πλάκα αυτή τη στιγμή, πριν περίπου 2 εβδομάδες, το ΕΤΑΔ έβγαλε σε διαγωνισμό το ακίνητο της κυρίας, του κυρίου και της κυρίας Κουκοβίκου. Μάλιστα. Ναι, το πολύ γνωστό που είναι. Όλοι το έχουμε δει. Παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω. Ναι, περνάω από εκεί πέρα και νιώθω ότι θα φύγει τρέχοντα. Ναι. Λοιπόν, το συγκεκριμένο ακίνητο ήταν κλειστό όλα αυτά τα χρόνια. Κάποιοι πολλοί άνθρωποι περνάνε από τη συγκεκριμένη περιοχή τη Πλάκα και δεν ξέρουν το συγκεκριμένο ακίνητο. Ότι είναι κλειστό γύρω-γύρω για λόγους ασφαλείας με διάφορα τυχεία. Για να μην πέσει. Ακριβώς. Όχι, ναι, γιατί είναι ένα ακίνητο το οποίο θέλει να κινήσει. Το πρόβλημα ποιο είναι όμως. Ότι συγκεκριμένα και στην Πλάκα γενικότερα βλέπουμε πάρα πολλά ακίνητα. Πάρα πολλά ακίνητα που είναι διατηρητέα, ναι, τα οποία είναι κλειστά, τα οποία είναι σε πολύ άθλια κατάσταση, τα οποία θα έπρεπε πραγματικά να εκμεταλλευτούν όρθα και να φέρουν οικονομική ανάπτυξη τη περιοχή. Είναι υπέροχη, είναι υπέροχη γειτονιά. Καταρχάς πιστεύω ότι σε διατηρητές περιοχές, επειδή ακριβώς το κόστος της ανανέωσης, ανοικοδόμησης και ανακαίνησης πιο σωστά είναι υψηλό, θα έπρεπε ίσως να υπάρχει ένα κίνητρο να βασίζεται σε ευρωπαϊκό κονδύλι. Υπάρχουν και μεγάλες δυσκολίες με την αρχαιολογία στη συγκεκριμένη περιοχή. Ναι. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, όταν θα πάει να κάνει ανακαίνιση συγκεκριμένο ακίνητο, όταν θα σκάψει έστω και 50 πόντου, θα βρει αρχαία. Είναι δεδομένο αυτό. Ναι. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε αυτά τα σπίτια που είναι κλειστά. Ναι. Αλλά τα συγκεκριμένα ακίνητα στο κέντρο τη, μην ξεχνάμε το εξή, ότι η Πλάκα είναι η γειτονιά των καθαρόαιμων Αθηναίων. Είναι η γειτονιά. Των γκάγκαρων. Είναι η γειτονιά που είναι κάτω από τη σκιά τη Ακροπόλεως. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο το συγκεκριμένο σημείο. Έτσι. Συγκεκριμένη γειτονιά. Και θα πρέπει πραγματικά να το δούμε κάπως τελείως διαφορετικά. Γιατί το 80% των τουριστών πλέον περνάνε από την Πλάκα. Θα κάνουν βόλτα στην Ακρόπολη, πάνω στο μουσείο. Έτσι. Θα πάνε στην Εδώ πάμε και εμείς στην Πλάκα και περιδιαβαίνουμε καλοκαίρια και χειμώνες. Που κάνουμε εσωτερικό τουρισμό εντός Αθηνών. Γιατί είναι μια πάρα πολύ όμορφη γραφική περιοχή και γιατί μας αρέσει, ρε παιδί μου, να πηγαίνουμε στην Ακρόπολη, να τη βλέπουμε. Να ρουφάμε να το τοπίο. Την ενέργειά της. Να παίρνει την ενέργειά της. Εδώ μου έλεγε. Λέει, δεν πετάνε πουλιά, λέει, στην Ακρόπολη, Αλεξάνδρα. Κάτι για τα ομοιγεωμαγνητικά, δεν ξέρω τώρα αν οφείλεται εκεί. Πάντως το θέμα είναι ότι η Ακρόπολη είναι. Κοιτώντας τη μόνο. Η Διονυσία Αεροπαγή του, τη λέμε Αξαντερνέ, η Διονυσία Αεροπαγή του, στο άμεσο μέλλον θα είναι ήδη από τους πιο ακριβούς δρόμους. Θα είναι ο ακριβότερος δρόμος στο κέντρο της Αθήνας, η Διονυσία Αεροπαγή του και η γύρω περιοχή. Θα είναι ακριβότερος δρόμος. Mm-hmm. Να θυμηθούμε το εξής, δεν υπάρχει ξενίκια στο μαγαζί. Σκεφτείτε ότι στο μετρό της Ακροπόλεως δεν υπάρχει κανένα ξενίκια στο μαγαζί. Μία πιάτσα που δημιουργήθηκε την τελευταία εξαετία με 7 ετία. Που δεν υπήρχε πριν. Ναι, ναι. Δηλαδή γενικότερα θα δούμε το παλιό κολονάκι μια φορά, να μεταφέρεται στην Ιωνιστήριο Παγκίτη και στην περιοχή του μετρό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι καφέ και υγειονομικού ενδιαφέροντος καταστήματα. Θα δούμε σιγά σιγά ότι θα αρχίζουν να υπάρχει και η ζήτηση για εμπορικά καταστήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα το διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε. Θα πάμε σε αυτό το επίπεδο, αλλά θα δούμε και άλλα θέματα. Δηλαδή, θα ήθελα να ρωτήσω το Θέμη στη συνέχεια, το Θέμη Μπάκα, από τον πρόεδρο Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσητών. Αν υπάρχει δυνατότητα για κάποιον εργαζόμενο, απλό εργαζόμενο, να αγοράσει ένα σπίτι με τη βοήθεια της τράπεζας, χωρίς τράπεζα αν υπάρχει. Αυτά θα τα πούμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Α, δούμε. Θα μας πει και άλλα πολλά. Έχει φέρει στα χαρτιά του εδώ πάντα, όταν έχεις το Θέμη Μπάκα μαζί, σου δίνει και ειδήσεις γύρω από τα κίνητα και όχι μόνο. Παραπολιτικά 90,1. Κρήτη Κέρκυρα και νιώ, μορφωνιά με μορφωνιό, σμίγει θάλασσα τον ουρανό. Ήδρα πάρω και ψαρά, με τον ήλιο για ψαρά και βαρκάρι τον αυγερινό. Καλοκαιράκι μου, την αγαπώ. Μα το με
χρόνο και τζιά, στου ονείρου τα νησιά και στου πέλαγου την αγκαλιά. Σύρωναξο κι αμοργό, τρεχαντήρι μου γοργό, παίρνει αγέρα στα ξανθά μαλλιά. Καλοκαιράκι μου, την αγαπώ. Σ' αγαπώ για να βγω με μια βάρκα θαλασσιά. Άστρο να σου βρω και σταυρώ απ' τα 12 νησιά. Πες μου σ' αγαπώ για να βγω με μια βάρκα θαλασσιά. Νησιά. Πες μου σ' αγαπώ για να βγω με μια βάρκα θαλασσιά. Άστρο να σου βρω και σταυρό απ' τα 12 νησιά. Εδώ είμαστε, αδερφιά. Καλημέρα, καλό πρωινό. Η φωνή που ακούτε δεν ανήκει στο Γιώργο Κουθαλάκη. Λογικό. Στο καλό φίλο, αγαπημένο συνάδελφο. Αύριο θα είναι κανονικά μαζί σας ο Γιώργος. Σήμερα το αναπληρώνουμε. Εκτάκτως εδώ η πρωινή πτήση. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Πάλι με το Σιριζανέλ, ασχολείσαι δήμο μου. Λέει καλημέρα, πιλότε. Πάρε ένα-ένα, λέει, τα στερεά έχει το Σιριζανέλ και πες μου αν πρέπει να γιορτάζουν το Άγιο Πνεύμα με το ακατοίκητο που κουβαλάνε. Όχι πως οι άλλοι είναι καλύτεροι, αλλά των τυφλών ηγείται ο μονόθαλμος. Ο Γιώργος ο Τασούλας μας λέει περισσότερα για αυτό που λέγαμε ότι δεν πετάνε πουλιά πάνω από την Ακρόπολη. Μου λέει είναι γεγονός. Μάλιστα για αυτό το λόγο ονομαζόταν από τους αρχαίους παππούδες μας Άορνος Πέτρα. Άορνος, έτσι. Ομνηθολογική εταιρεία, όρνεα κτλ. Από εκεί βγαίνει. Δηλαδή πέτρα χωρίς πτηνά. Καλημέρα, φώτα πολλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά Γιώργο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επισήμανση. Λοιπόν, εμείς θα επιστρέψουμε στην κουβέντα που έχουμε με τον καλό φίλο, τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Κτήματο Μεσητών, το Θέμη Μπάκα, που είναι μαζί μας αυτό το πρωινό. Και να επανέλθω στην ερώτηση. Ένας εργαζόμενος, ο οποίος δεν έχει σπίτι, δεν πήρε σπίτι, δεν πήρε δάνειο, δεν έχει πάρει δάνειο. Ναι, όλη αυτή την περίοδο έχει τη δυνατότητα να βρει ένα σπίτι και να μπορέσει να το χρηματοδοτήσει και με έναν τρόπο να χρηματοδοτηθεί γι' αυτό από τράπεζα, ας πούμε, ή πάνε αυτά. Υπάρχουν δύο λογικές. Οι τράπεζες γενικότερα προσπαθούν, ναι, προσπαθούν, σκέφτονται και προσπαθούν ταυτόχρονα να πούν ότι δίνουν δάνεια. Υπάρχουν, ναι, κάποιες περιπτώσεις που οι τράπεζες δίνουν δανεισμό, αλλά δίνουν περίπου στο 60% της τιμής πώλησης του ακινήτου. Άρα για ένα σπίτι 100.000 ευρώ, να υπολογίσει ότι η τράπεζα θα δώσει περίπου τις 60.000 ευρώ. Τις υπόλοιπες 40.000 ευρώ πρέπει αποδεδειγμένα να τις δώσουμε εμείς οι ίδιοι. Από ιδία κεφάλαια δικά μας. Ενώ στο παρελθόν, να θυμόμαστε όλοι, μπορεί το ακίνητο η τράπεζα να το εκτιμούσε σε 150.000 ευρώ, εσύ να πραγματικά το ακίνητο να πουλούταν σε 100-120.000 ευρώ και να παίρνει το δανείο. Τώρα το πράγμα δεν είναι έτσι. Η τράπεζα δίνει το 60% της τιμής που θα αναγραφεί στο συμβόλαιο μετά από εκτίμηση που θα κάνουν και οι εκτιμητές της τράπεζας. Άρα υπολογίζουμε ότι σε 100.000 ευρώ ή 60.000 ευρώ θα είναι με δανεισμό εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι υπεγραφές που θέτει το τραπεζικό ίδρυμα. Και οι υπόλοιπες 40.000 ευρώ είναι τα ιδία κεφάλαια του ενδιαφέρουμενου να αγοραστεί. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει λογική εξής. Για να μπορέσουμε να μαζέψουμε 40.000 ευρώ, όταν είμαι μισθωτός, αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Ή θα έχω πουλήσει κάποιο ακίνητο το οποίο έχω στην περιοχή μου, στην ιδιοκτησία μου,
στην περιοχή που κατάγω, μία από τους γονείς μου, κάποιο χωράφι σε χωριό κλπ. Ακριβώς. Ή θα μπω στη διαδικασία με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου να συμφωνήσω ότι θα αποπληρώσω το αντίτιμο του ακινήτου σε μηνιαίες δόσεις, σαν να ήταν μίσθωμα. Αυτό είναι μία λογική, την οποία την έχουμε δει να γίνεται και πολλές φορές οι ιδιοκτήτες το δέχονται. Αγοράζονται, ας πούμε, πολλοί κατασκευαστές πουλάνε τα κινητά που έχουν διαθέσιμα και δεν έχουν πουληθεί μέσω μισθώματος. Σαν ένα άτυπο leasing. Δηλαδή, θα πληρώνεις το ενίκιο σε 30 χρόνια αρκεί και θα περάσεις τη ιδιοκτησία στο ακίνητο όταν αποπληρώσεις όλο το κεφάλαιο. Όταν, αρκεί να έχεις βέβαια απέναντί σου έναν άνθρωπο ο οποίος είναι φερέγγιος οικονομικά, γιατί και αυτό πλέον είναι δύσκολο να έχεις ένα φερέγγιο απέναντί σου οικονομικά. Η οικονομική κρίση έριξε πολύ κόσμο στην μαύρη λίστα των κρατών. Ναι, γιατί δεν μπορείς να είσαι και πολλές φορές. Ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που καθυστερούν να πληρώσουν μισθούς. Μπορεί να θέλεις να πληρώσεις, αλλά να μην μπορείς να πληρώσεις. Δηλαδή, οι Έλληνες γενικότερα έχουν δείξει ότι ήταν εντάξει στις υποχρεώσεις γενικότερα. Ήταν πολύ λίγα τα φαινόμενα αυτά. Το κακό είναι ότι λόγω της συρρήκνωσης των εισοδημάτων, λόγω της ταυτόχρονης αύξησης της φορολογίας, πολλοί άνθρωποι, ο οικογενειακός προϋπολογισμός έπεσε εκτός. Ένα παράδειγμα που θέλω να πω, μάλλον μια σκέψη που έχουμε πει με πάρα πολλούς φίλους που ασχολούμαστε γενικότερα με την οικονομία της χώρας, είναι το εξής. Αυτές οι επιταγές, αυτά τα φύλλα των επιταγών, τι ζημιά έκαναν στην οικονομία, τι ζημιά έκαναν στις επιχειρήσεις και στις υγιείς επιχειρήσεις. Και αυτό που έχουν πει πάρα πολλές φορές είναι το εξής. Όταν πήγαινε στην τράπεζα και σου δίνει ένα μπλοκ επιταγών 10 φύλλα, το οποίο κάθε φύλλο μπορεί να ήταν από 100.000 ευρώ ως ό,τι ποσό γράψεις πάνω, επί 10 φορές που είναι τα φύλλα, για ποιο λόγο μια τράπεζα δεν έπαιρνε στη διαδικασία να εκδώσει ένα μπλοκ που να έχει ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο όλο μαζί. Και να πει ότι το μπλοκ, κύριε Μπάκα, δεν θα προεγγυηθεί. Θα μπορούσε να προεγγυηθεί για 300.000 ευρώ. Ή για 20.000 ευρώ. Οπότε τι κόψει ένα φύλλο 20.000 ευρώ, τι κόψει 10 φύλλο 2.000 ευρώ. Αυτό ο αέρα, ο ακατάσχετο που έδινε ήταν και μια παγίδα πολλέ φορέ. Και τι ίδιε τράπεζε. Ακριβώ. Έτσι θα μπορούσαμε πραγματικά να ελέγξουμε τον πιστωτικό κίνδυνο. Είναι μια λογική που θα αφήσει τη στιγμή οι τράπεζε να το σκεφτούν για να βοηθήσουν τι υγιεί επιχειρήσει. Μπλοκ επιταγών με συγκεκριμένο πλαφών κεφαλαίου. Είναι ουσιαστικά ένας τρόπος δανειοδότησης των επιχειρήσεων, έμεσος τρόπος, ο οποίος όμως εμπεριέχει και λιγότερο ρίσκο για τις τράπεζες. Γνωρίζεις το ρίσκο. Γνωρίζεις το ρίσκο. Και αυτό μπορεί να γίνει και μια οικονομικομετρική μελέτη, έτσι ώστε να μπορέσεις να κάνεις τις προβλέψεις ως τράπεζα και να κινηθείς ανάλογα. Είναι μια καλή πάντως ιδέα που την ρίχνει στο τραπέζι Θέμη. Να γυρίσουμε τώρα στο θέμα των ακινήτων από πλευράς τουριστών. Δηλαδή βλέπουμε εμείς ότι έχουμε μια τουριστική χώρα, μια χώρα που περνάνε 15, 20, 40, 50 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο. Από αυτούς υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό που ενδιαφέρεται να αποκτήσει μια κατοικία στην Ελλάδα. Ναι, θα σου πω το εξής, κύριε Μαχαίη. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή αναμένουμε μια αύξηση του τουρισμού περίπου σε 10% σχέση με πέρυσι. Τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος δηλώναν ότι πέρυσι είχαμε περίπου 27 εκατομμύρια τουρίστες, για το 2016 είχαμε 24 εκατομμύρια τουρίστες και αναμένουμε το 2018 να έχουμε μια αύξηση 10%. Το θέμα το σημαντικό ποιο είναι όμως, ότι αυτά τα 30 εκατομμύρια τουρίστες που θα έρθουν στη χώρα μας δεν τους έχουμε συνδέσει στο να αγοράζουν κάτι από την χώρα μας. Οι Γάλλοι, ένα μοντέλο που έχουν οι Γάλλοι που είναι πολύ πετυχημένο, είναι το εξής. Το 2% περίπου των τουριστών που επισκέφτονται τη Γαλλία επενδύουν στην εξωτική κατοικία της Γαλλίας. Δηλαδή θα πάει εκεί πέρα ο Έλληνας, θα δει τα ωραία τοπία της Νίκαιας και αν είσαι αχτής, Σαντροπές, Σκάνες και θα μπει στη διαδικασία να σκεφτεί και να επισκεφτεί γραφεία αυτή τη στιγμή που ασχολούνται με την ακίνητη περιουσία της Γαλλίας για να επενδύουν στη Γαλλία. Οπότε η Γαλλία έχει ένα στόχο πάντα να έχει εισαγωγή συναλλάγματος. Εμείς σαν χώρα αυτή τη στιγμή με 30 εκατομμύρια τουρισμό, εάν το 0,5% ενώ έχουμε τις προδιαγραφές, έχουμε το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τη χρυσή φίζα με την πενταετία, με την πενταετή διαμονή, παραμονή και αδειοδότηση του ανθρώπου να διαμείνει στη χώρα μας, αν αυτή τη στιγμή το 0,5% αυτών των τουριστών επένδυαν στην εξωτική κατοικία στη χώρα μας,
μιλάμε για 150.000 αγοροπολισίες ακινήτων. Και μιλάμε... Σαφώς και πάλι η αγορά ακινήτων. Αν σκεφτούμε το 2005 και το 2006 που λέγαμε ότι η αγορά των ακινήτων και η οικονομική δραστηριότητα πάει σούπερ, mm-hmm. είναι ένα μεγάλο κομμάτι του ΑΕΠ. Βλέπαμε ότι τα δάνεια ήταν τρελά συνεχόμενα. Ναι. Και ήταν περίπου 150.000 αγοροπολισίες. Ας σκεφτούμε ότι εμείς μπορούμε σαν χώρα να στοχεύσουμε και να έχουμε περίπου 150.000 αγοροπολισίες ακινήτων με συνάλλαγμα στη χώρα μας περίπου 24 δις ευρώ. Τη στιγμή που όλα αυτά τα 30 εκατομμύρια τουρίστες είναι 14 δις. Και εμείς μιλάμε για 24 δις. Mm. Πρώτον, εισαγόμενο κεφάλαιο, εισαγόμενο χρήμα. Αναρωτιέται κανείς τώρα, έτσι. Πάμε για εκλογές ένα χρόνο. Και αναζητούμε τρόπους, αναζητούν τα κόμματα το πώς θα φτιάξουν το πρόγραμμά τους, το οικονομικό, το επενδυτικό, όλο αυτό. Ανθρώπους σαν τον Θέμη, ο οποίος λέει το πολύ απλό, γιατί είναι άνθρωπος της αγοράς, λέει πολύ απλά, ορίστε, να τη μια πηγή. Να συνδέσουμε ανάπτυξης. Τον τουρισμό. Λοιπόν, γιατί δεν χρησιμοποιούν τα κόμματα αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν δυνατότητα να παράξουν πολιτική η οποία αναφέρει επενδύσεις. Για ποιο λόγο δεν χρησιμοποιούνται αυτοί οι άνθρωποι? Συγγνώμη δηλαδή που το αναφέρω, ξέρω ότι... δεν ξέρω αν θα ήθελες να ασχοληθείς με την πολιτική ποτέ, αλλά δεν είναι απαραίτητο να ασχοληθείς με την πολιτική ως βουλευτής. Θα μπορούσε κάλλιστα κάποιος ο οποίος θέλει να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα το οποίο να είναι και ρεαλιστικό και ελπιδοφόρο, να χρησιμοποιήσει αυτές τις ιδέες που έχει ο Θέμης Μπάκας, ας πούμε, για το συγκεκριμένο τομέα των ακινήτων, που είναι και ειδικός. Την ώρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα καλά λόγια που λες. Αλλά θα πούμε το εξής: το θέμα ποιο είναι? Είναι ότι εμείς ενδιαφερόμαστε και ψάχνουμε να βρούμε αυτή τη στιγμή εισρωή χρημάτων στα χώρα. Ναι. Δεν είναι ο στόχος μας να αυξάνουμε συνεχώς έναν ένφια, να αυξάνουμε συνεχώς έναν φόρο, να μειώνουμε συνεχώς ένα μισθό. Ναι. Αυτή είναι εύκολη λογική. Και είσαι φίλος στο σπίτι σου, κάθεσαι και βλέπεις τον δικό σου προσωπικό οικογενειακό προϋπολογισμό, ότι λες: έχω έσοδα 1.000 ευρώ, δεν μου βγαίνουν, να σκόψω τη βενζίνη στο μηχανάκι μου, να κόψω τη βενζίνη στο αυτοκίνητό μου, να μην πληρώσω εκείνο. Αυτή είναι η λογική. Αλλά εάν σκεφτείς όμως να δουλέψεις παραπάνω. Έτσι είναι. Θα δεις να αυξάνονται τα εισοδήματά σου. Έτσι είναι και ένα κράτος. Κράτος είναι μια επιχείρηση. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας. Το οποίο έχει το στόχο, πρέπει να έχει το στόχο και πρέπει να στοχεύει στην αύξηση εισοδημάτων και στην αύξηση εισροής κεφαλαίων στη χώρα. Όταν μιλάμε για 150.000 αγοροπολισίες με εισαγωγή κεφαλαίων από το εξωτερικό, αντιλαμβανόμαστε όλοι μας τους φόρους που έχουν στη χώρα, αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι 24 δις ευρώ δεν τα παίρνει το κράτος. Τα παίρνει η οικονομία της χώρας. Τα παίρνει ο διοκτήτης, τα παίρνει ο μηχανικός, δηλαδή τα παίρνουν, μοιράζονται αυτή τη στιγμή σε μια ομάδα, σε ομάδες μάλλον επαγγελματιών και πάνε στην πραγματική οικονομία. Μας ενδιαφέρει η πραγματική οικονομία. Ένα ευρώ από την αγορά αφαιρείται από την δυνατότητα, την αγοραστική δυνατότητα ενός πολίτη της χώρας μας, είναι περίπου 10 ευρώ τουλάχιστον από την αγορά. Κάθε ένα ευρώ είναι επί 10 φορές στο κύκλο της οικονομίας. Άρα, όταν έχουμε αυξήσεις φόρων 32%, αντιλαμβανόμαστε όλοι μας πόσα χρήματα χάνονται από τον πραγματικό κύκλο οικονομίας της χώρας μας, από την καθημερινότητά μας. Αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούν οι κυβερνώντες. Γιατί πλέον η φορολογία σε όλους τους τομείς, σε όλη την κλίμακα, είναι, εντάξει, είναι δυσβάστακτη. Και δεν, δηλαδή, απορώ αν δεν βλέπουν το αυτονόητο. Γιατί είναι αυτονόητο πλέον ότι ο κόσμος, οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι όμως, και οι άνθρωποι της παραγωγής, της εργασίας, αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα. Γιατί δεν είναι μόνο οι άμεσοι φόροι, είναι και οι έμεσοι φόροι. Όπου οι έμεσοι φόροι είναι και οι πιο άδικοι φόροι. ΦΠΑ 20%. Ακριβώς. Ο πιο έμεσος φόρος που υπάρχει, ο οποίος είναι στο τέλος της αξίας όταν τίποτα αγοράζεις. Ακριβώς. Οι διάφοροι ειδικοί φόροι κατανάλωσης που έχουν δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στην κατανάλωση. Γενικά, ο φαύλος κύκλος αυτός, αν δεν σταματήσει κάποια στιγμή τη φορολόγηση και της καθήλωσης των αποδοχών, αν δεν σταματήσουν αυτά κάποια στιγμή, νομίζω ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ανάπτυξη, δεν πρόκειται να σηκώσουμε κεφάλι, πρέπει, παιδί μου. Όλοι θέλουν να πληρώνουμε όταν νιώθουμε ότι υπάρχει ανταποδοτικότητα. Ακλώς. Γενικότερα. Και αυτό. Αν αυτή τη στιγμή σε ένιωθες ότι πληρώνεις τους φόρους κανονικότητα, αλλά θα πας από το πρωί στο νοσοκομείο της περιοχής σου και θα σου συμπεριφερθούν σωστά και θα έχεις εσύ ο ίδιος την αντιμετώπιση που επιθυμείς. Ως πολίτης, αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Αν οδηγείς τη μηχανή σου αυτή τη στιγμή και δεν έχεις πουθενά γούβα στο δρόμο και νιώθεις ασφαλής, αντιλαμβανόμαστε και πάλι μας ότι θα σ' άρεσε πάρα πολύ να πληρώνεις το Ταμείο Οδοποιίας, το ΤΕΟ.
Έτσι είναι. Οπότε όλα αντιλαμβανόμαστε ότι θέλουμε να πληρώνουμε εάν και εφόσον έχουμε τη σωστή υπηρεσία. Έτσι είναι και στα μαγαζιά. Πας στα μαγαζιά να πεις καφέ, αλλά ο καφές δεν είναι καλός και ένα ευρώ να κάνει δεν τον θέλεις. Έτσι. Θα συνυπογράψω αυτά που λες από το θέμα. Ψάξε με τα νυχτιάτικα σου μάτια, πάρε με στα πιο υγρά σου μονοπάτια. Τίποτα δεν θα με κάνει να μη σ' αγαπώ. Ψάξε με μες στις Δευτέρες που μου νίκεις, πάρε με, γίνομαι άγαλμα της νίκης. Χάνομαι την πιο παράλογη αγάπη ζω. Κι όταν δεν θα σ' αγαπάω, πιο πολύ θα σ' αγαπώ. Θα πάψω να στον λέω δεν θα ζω. Κι όταν δεν θα σ' αγαπάω, πιο πολύ θα σ' αγαπώ. Κι όταν πάψω να στον λέω δεν θα ζω. Πάρε με στις μαύρες τρύπες των ματιών σου. Βρίσε με την ιδέα σου μονάχα ζω. Ψάξε με στην πιο βαθιά υπόσχεσή σου. Πάρε με, τραγούδι στη φωνή σου. Βγάλε με από το δίλημα αυτό που ζω. Όταν δεν θα σ' αγαπάω, πιο πολύ θα σ' αγαπώ. Όταν πάψω να στο λέω δεν θα ζω. Θα σ' αγαπάω, πιο πολύ θα σ' αγαπώ. Όταν πάψω να στο λέω δεν θα ζω.
Εδώ είμαστε, αδερφιά. Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Εύχομαι τα καλύτερα. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Έχουμε μαζί μας σήμερα τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Κλιματομεσητών, τον Θέμη Μπάκα. Εξετάσαμε πτυχές του τουρισμού και πώς μέσω του τουρισμού και μέσω των ακινήτων που θα μπορούσαν να απολυθούν στους τουρίστες θα είχαμε ένα σημαντικό δρόμο ανάπτυξης και πώς αδυνατό να κατανοήσω και εγώ και άλλοι φυσικά και με τα μηνύματά της αυτό φαίνεται πώς τα κόμματα δεν εντάσσουν τέτοιες πολιτικές στο πρόγραμμά τους έτσι ώστε να μπορέσουν να δώσουν και ένα όραμα, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που λείπει είναι το όραμα από τα προγράμματα των κομμάτων, τα οποία βέβαια δεν έχουμε γνωρίσει κιόλας, δεν έχουμε δει, δεν έχουν καταστρωθεί ακόμη από ό,τι φαίνεται. Αν και είμαστε σε προεκλογική χρονιά. Λοιπόν, θα πούμε κάτι σημαντικό. Για πες μου, Θεμή. Μιλάμε για τουριστική κατοικία, αλλά μην ξεχνάμε το εξής. Ότι ο ξένος που έρχεται στη χώρα μας γνωρίζει συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, ναι, με συγκεκριμένες παροχές. Μήπως Σαντορίνη. Μήκο Σαντορίνη, Κρήτη, Χαλκιδική, συγκεκριμένα νησιά. Θέλω να πω ότι αν εγώ αυτή τη στιγμή ο πατέρα μου πήγε και έφτιαξε ένα σπίτι στην Τρίπολη, επειδή από εκείνη η καταγωγή του, ίσω ο ομόηλια η μητέρα μου ή οπουδήποτε, επειδή του αρέσει, δεν σημαίνει ότι ο ξένο θα έρθει να αγοράσει τη δική μου ξυγική κατοικία. Γιατί εμεί, σαν Έλληνε, όταν φτιάξαμε τι δικέ μα δεύτερε κατοικίε που λέμε, τι φτιάξαμε στι περιοχέ που καταγόμαστε με σημαντικού σκοπού, σημαντικού λόγου. Ναι, βέβαια υπάρχει και ομορφιά στι περιοχέ συγκεκριμένε, απλά. Και εδώ είναι... αποδεικνύεται πού αυτό. Θα σου πω το εξή. Έχουμε μια αύξηση στι προκρατήσει από του Ολλανδού περίπου 30% σχέση με πέρυσι. Οι Ολλανδοί που είχαν έρθει στη χώρα μα το 2017 ήταν περίπου 800.000. Ναι. Και οι οποίοι τι λένε όμως, έγινε μια έρευνα από τους Ολλανδούς να δουν για ποιο λόγο έχονται στη χώρα μας. Γιατί επιλέγουν την Ελλάδα. Γιατί είναι μια νέα εθνικότητα, μια νέα χώρα που επιλέγει την Ελλάδα για τις διακοπές. Για τους Ολλανδούς δεν ξέρω, για τους Ολλανδέζες μπορώ να σου πω. Ναι, λοιπόν, το 14% των Ολλανδών, το 14% επιλέγουν τη χώρα μας για λόγους γαστρονομίας, ποτό, λέει, για ξεκούραση. Αυτό έχω στο μυαλό τους. Ταυτόχρονα 12% λέει ότι του αρέσει η χαλάρωση, του αρέσει λέει, η ατμόσφαιρα και η διασκέδαση της χώρας. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει ένα 4% το οποίο λέει: εγώ λέει, ταξιδεύω λόγω δραστηριοτήτων. Δηλαδή, μου αρέσει η πεζοπορία, η ποδηλασία. Αυτά μου αρέσουν. Δηλαδή, πόσα ωραία μέρη έχουμε εμείς. Κάρπαθος. Πάμε πολλά. Έτσι δεν είναι. Καρπενήσι. Καλά, Πελοπόννησος, παντού. Δηλαδή, γενικότερα εμείς πρέπει να μπούμε στην διαδικασία να φτιάξουμε λίγο την ποιότητα, το ισοζύγιο τη τιμή με την ποιότητα, με τις παροχές. Μα μπορούμε να έχουμε προτάσεις για τα πάντα. Όπως είπες, Θέμη, πεζοπορία, κανόε, καγιάκ. Υπάρχουν όλα αυτά. Ακόμη και χειμερινός τουρισμός. Θεματικούς. Και θεματικούς τουριστικούς προορισμούς. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή σκεφτείτε κάτι. Ότι πάνε όλοι και κάνουν σκι, λέει, στη Βουλγαρία, στην Ελβετία και εκεί πέρα έχουν χιονοστιβάδες, έχουν ακραία καιρικά φαινόμενα ή στον Καναδά αυτή τη στιγμή. Σκεφτείτε ότι εμείς στην χώρα μας έχουμε περίπου 1.100 βουνοκορφές. 1.100 βουνοκορφές. Και όταν κάνει σκι στην Ελλάδα, φοράς γυαλιά λίγο, επειδή έχει ήλιο. Ναι. Εντάξει, μπορεί να το συνδυάσει πολλά πράγματα. Είναι άπειρα. Το θέμα ποιο είναι ότι πρέπει πλέον, απαιτείται πλέον, να μπούμε σε μια διαδικασία να δημιουργούμε θεματικά πάρκα, θεματικούς κύκλους του τουρισμού, να μπαίνουμε σε διαδικασία να λέμε ότι η Ελλάδα δεν είναι ένας θερινός προορισμός που ξεκινάει Ιούνιο και τελειώνει Αύγουστο. Το ευχάριστο είναι ότι ξεκίνησε πλέον ο τουρισμός να είναι από το Μάιο ως και Οκτώβρη. Είναι εντυπωσιακά τα αποτελέσματα που βλέπουμε στις πληρότητες. Δηλαδή, το Μάιο, ένα συγκεκριμένο πράγμα, π.χ. αυτή τη στιγμή στην Σκόπελο, για το μήνα Αύγουστο, έχουμε 99% πληρότητα τον Αύγουστο στη Σκόπελο. Στην Αλόνισο τον Αύγουστο έχουμε 97% και τον Ιούλιο έχουμε 94% πληρότητα. Ενώ για τον Μάιο μήνα στην Ίδρα είχε πληρότητα 71%. Σημαντικό. Πολύ σημαντικά νούμερα αυτά. Γενικότερα ο τουρισμός έχει αυξηθεί από το 2015 έως και τώρα περίπου 40%. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που έχει γίνει όλο αυτό το φαινόμενο της αύξησης του τουρισμού. Είναι σίγουρα τα προβλήματα της γειτονικής Τουρκίας. Που... Ναι, ναι, ναι. Με την πολιτική που ακολουθεί ο Ερντογάν και το καθεστώς. Από την άλλη πλευρά, όμως, πιστεύεις ότι έχουμε γίνει λίγο καλύτεροι? Δηλαδή, το σκέφτομαστε περισσότερο και προσπαθούμε λίγο παραπάνω να φέρουμε κόσμο. Σε σχέση ποιότητας τιμής, η Ελλάδα, το ελληνικό τουριστικό προϊόν, συγκέντρωσε φέτος 4,51 μονάδες μέσα στο 7. Κατέχει φέτος την 24η θέση από την 31η που ήταν παλιότερα, 1,5-36 χώρες. Γενικότερα τι δηλώνει? Ότι ο Έλληνας επιχειρηματίας που ασχολείται με τον τουρισμό αρχίζει πλέον να βλέπει ότι πρέπει να είναι και ποιοτικός ο τουρισμός, η υπηρεσία σου παρέχει. Αυτό είναι κάτι σημαντικό. Δηλαδή έχουμε ακόμα πολύ μεγάλη εξέλιξη. Είμαστε στην 24η θέση.
μπορούμε να ανέβουμε κι άλλο. Μπορούμε να πάμε καλύτερα. Ταυτόχρονα να πούμε το εξής, ότι όσοι είναι η ακτογραμμή της Ελλάδος ολόκληρης, μάλλον δεν της Ελλάδος, είναι η ακτογραμμή της Ιταλίας, της Κύπρου και της Ισπανίας μαζί. Μαζί. Από εκεί καταλαβαίνει κανείς. Δεν καταλάβουμε δηλαδή πόσες τουριστικές κατοικίες με θέα θάλασσα και τα ποδαράκια με στη θάλασσα θα μπορούσαμε να είχαμε. Έτσι, έτσι, έτσι. Όταν αυτή τη στιγμή οι κατοικίες στην Ελλάδα, η εξοχική, είναι στο 1/3 της τιμής από τις υπόλοιπες χώρες. Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες. Απλά θέλουμε να παραμένουμε στην εύκολη λύση της φορολόγησης, έτσι ώστε να έχουμε πηγή εσόδων για το κράτος, αντί να δούμε ότι οι επενδύσεις, ότι ένας άλλος τρόπος σκέψης για την οικονομία μας θα μπορούσε να μας δώσει πολλά πολλά ωφέλη και έσοδα. Έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο δεν εκμεταλλευόμαστε. Πάμε σε διαφημίσεις, Θέμη μου, και επανερχόμαστε. Παραπολιτικά 90,1. Ξέχασε όλα τα παλιά. Πιασμένη από το χέρι κι αυτό το καλοκαίρι, θάλασσα, ήλιος κι αγκαλιά. Σαν ναυαγίσα Ρόμπινσόνες, δίχως νόμους και κανόνες, σε ένα νησί μαζί μου θα'ρθεις, που δεν το έχει ούτω χάρτης. Σαν ναυαγή ερωτευμένη, μέσα στο όνειρο χαμένη, θα ξεχάσουμε μωρό μου τα παλιά. Σαν ναυαγή σαν Ρόμπινσόνες, δίχως νόμους και κανόνες, σε ένα νησί μαζί μου θα'ρθεις, που δεν το έχει ούτω χάρτης. Σαν ναυαγή ερωτευμένη, μέσα στο όνειρο χαμένη, θα ξεχάσουμε μωρό μου τα παλιά. Ξαναγεννηθούμε, φύγαμε όσο είναι νωρίς. Σαν ναυαγή, σαν Ρόμπινσόνες, δίχως νόμους και κανόνες, σε ένα νησί μαζί μου θα'ρθεις, που δεν το έχει ούτω χάρτης. Σαν ναυαγή ερωτευμένη, μέσα στο όνειρο χαμένη, θα ξεχάσουμε μωρό μου τα παλιά. Σαν ναυαγή σαν Ρόμπινσόνες, δίχως νόμους και κανόνες. Λοιπόν, δεν ξέρω, αλλά το τραγούδι ταιριάζει ασορτή με όσους τα προηγούμενα χρόνια πήραν δάνειο για να αποκτήσουν ακίνητο και είδαν την αξία του να καταβαραθρώνεται πραγματικά. Ναυαγή, δεν ξέρω αν είναι Ρόμπινσόνες, αλλά ναυαγή είναι σίγουρα, Θέμη. Έτσι είναι.
Πρέπει όμως να δοθεί μια όθηση και στην αγορά ακινήτων. 3.000 επαγγέλματα γύρω από ένα ακίνητο. Είδαμε λίγο να κινείται λίγο το χρόνια μίσθωση, γενικότερα τα τελευταία 2 χρόνια, και είδαμε ότι άρχισαν κινείται πάλι πλακατσίδες, υδραυλική, γίνονται να κινείται τα ακίνητα. Αλλά όλα αυτά όμως είναι πολύ μικρή κλίμακα. Δεν είναι ναι, μεγάλη όπως θα έπρεπε να ήταν και να μπορέσει να δημιουργήσει μια οικονομική ευχέρεια και ευημερία. Άρα, πού καταλήγουμε, στο ότι πρέπει να μειωθούν οι φόροι. Να μειωθούν οι φόροι, να δοθούν κίνητρα. Και τι το βασικό στοιχείο ποιο είναι. Εάν επιλέγεις να έχεις έναν φόρο, τουλάχιστον ο άνθρωπος να γνωρίζει αυτόν τον φόρο με πλάνο δεκαετίας. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ποιο είναι. Όταν έχετε κάποιος να αγοράσει ένα ακίνητο στην Ελλάδα, ζητάει ποιο είναι το κόστος κατοχής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα. Και κανείς δεν ξέρει να το απαντήσει συγκεκριμένα. Του λέμε ότι έως και φέτος, δηλαδή έως και για 6 μήνες ακόμα, γνωρίζουμε ότι είναι αυτό. Με το εξάμεινο δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Μπορεί να έρθει μια νέα κυβέρνηση, οποιοδήποτε άλλο και να το αλλάξει. Ο στόχος. Σταθερό φορολογικό περιβάλλον. Εννοείται. Θέλουμε σταθερό φορολογικό περιβάλλον και δεύτερο, δίκαια δικαιοσύνη. Δίκαια δικαιοσύνη. Το μεγαλύτερο value for money που πρέπει να υπάρχει στη χώρα μας είναι η δικαιοσύνη. Μετά όλα τα υπόλοιπα. Δεν μας εφέρει τίποτα. Ούτε κίνητα οικονομικά, τίποτα. Το μεγαλύτερο value for money της ανάπτυξης είναι η δικαιοσύνη. Αν η δικαιοσύνη δεν είναι δίκαια. Ό,τι και αν συζητάμε για μια χώρα για ανάπτυξη, δεν υπάρχει ανάπτυξη. Έτσι. Νομίζω ότι αυτό είναι και ένας μπούσουλας για το πώς πρέπει να κινηθούμε τα επόμενα χρόνια και πώς πρέπει να κινείται κάθε κοινωνία και κάθε χώρα που θέλει να προχωρήσει και για και η οικονομία της. Στο Hollywood για να αγοράσει ένα κίνητο, στο Μανχάταν, αγοράσει ένα κίνητο στην Αμερική. Σου είναι το εξής, φίλε μου, το κίνητο κάνει 1 εκατομμύριο ευρώ, θα αγοράσει. Αλλά να ξέρεις κάτι από τώρα. Έχεις 15.000 ευρώ το χρόνο έξοδο φόρου κατοχής και ιδιοκτησίας του ακίνητου σου. Και αυτό παραμένει για πολλά χρόνια. Το ίδιο, δηλαδή, δεν αλλάζει. Δηλαδή. Αυτό φίλε, εδώ ξέρεις από τώρα. Δεν μας πεις ότι. Εδώ ανάλογα τι μας λείπει, ναι, πόσα μας λείπουν, ναι, ποια είναι πιο εύκολος εφόρος πρακτικός μηχανισμός, ο ιδιοκτήτης του ακίνητου. Αν δεν είχε η Ελλάδα ιδιοκατοίκηση και είχε κατοχή ζώων. Είμαστε μοσκοί όλοι, θα φορούσε τα ζώα. Λέγα πόσα ζώα έχει. Εντάξει. Μην νομίζεις. Συμπεριφέρονται κάπως έτσι. Όσον αφορά τα φορολογικά και το καθεστώς αυτό. Θέμη μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Θέμης Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσητών, ήταν μαζί μας σήμερα. Μια δύσκολη μέρα. Ξύπνησε πολύ νωρίς. Εντάξει, είναι από τους εργατικούς, από τους ανθρώπους της παραγωγής και της αγοράς. Αλλά όσο και να είναι, η Δευτέρα σήμερα είναι μια αργία για τους ανθρώπους, αρκετούς για αρκετό κόσμο, αλλά δεν είναι για μας.